Στο Άμπουλα Σπορ, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας. Λοιπόν, σήμερα επιλέξαμε να έρθουμε εδώ στο γήπεδο της Ηλιούπολης Β' για να παρακολουθήσουμε την προπόνηση του Φωστήρα Ηλιούπολης. Ο Φωστήρας Ηλιούπολης, ο οποίος είναι αήττητος στις 4 πρώτες αγωνιστικές. Μαζί μας έχουμε τον ποδοσφαιριστή της ομάδας, τον Γιώργο Κουντουριώτη. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, Γιώργο, μέχρι στιγμής 4 στα 4 ο Φωστήρας. Ναι, η ομάδα βγάζει σιγά σιγά αυτό που έχουμε δουλέψει όλο το καλοκαίρι. Βέβαια, έχει πολύ δρόμο το πρωτάθλημα ακόμα. Δεν μπορεί με 4 στα 4 να λέμε θα πάμε στην άνοδο. Βήμα-βήμα, παιχνίδι-παιχνίδι, θα κάνουμε το λογαριασμό στο τέλος. Η ομάδα να παίζει καλά. Στόχος είναι η επάνωδος της ομάδας στην Α κατηγορία. Στόχος είναι η επάνωδος στο πρωτάθλημα που της αξίζει, το Φωστήρα Ηλιούπολης, διότι έχει μια εξαιρετική ιστορία στο αθηναϊκό ποδόσφαιρο. Και αυτός είναι ο στόχος μας. Θέλουμε να περάσουμε καλά και να ανεβάσουμε την ομάδα εκεί που ακινήκει. Πώς είναι το κλίμα στην ομάδα, η συνεργασία σου με τον προπονητή, τον Άκη τον Μιχαηλίδη? Το κλίμα είναι πολύ οικογενειακό. Τα παιδιά με αγκαλιάσαν από την πρώτη στιγμή που ήρθα. Έχουμε εξαιρετικό κλίμα πραγματικά. Και ο κύριος Μιχαηλίδης με αγκάλιασε και εκείνος πάρα πολύ και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο παιχνίδι μου και στο παιχνίδι της ομάδας. Η διοίκηση είναι κοντά σας? Η διοίκηση είναι δίπλα μας, ό,τι χρειαστούμε. Δεν έχουμε κανένα παράπονο σε καιρούς με κορονοϊό, με αναδουλειά, με οτιδήποτε. Είναι δίπλα μας σε ό,τι χρειαστούμε πραγματικά. Τους ευχαριστούμε πολύ για ό,τι κάνουν. Είναι δύσκολη και πραγματικά. Ακολουθεί τώρα το παιχνίδι με τη Λαύρα Αργυρούπολης εντός έδρας. Θα κάνει ο Φωστήρας Ηλιούπολης το 5 στα 5. Γι' αυτό δουλεύουμε όλη τη βδομάδα. Η ομάδα να κερδίζει, να παίζουμε ωραίο ποδόσφαιρο. Όποιος κόσμος έρχεται να το ευχαριστιέται και εκείνος, να το ευχαριστιόμαστε κι εμείς. Και γι' αυτό θα πάμε. 5 στα 5, ναι. Τι μήνυμα στέλνεις στους φιλάθλους, τι να περιμένουν από την ομάδα και από εσένα στη συνέχεια του πρωταθλήματος? Από μένα να περιμένουν, θα τα δώσω όλα για την επίτευξη του στόχου της ομάδας. Και σαν σύνολο, επειδή δουλεύουμε καθημερινά μαζί και έχουμε πολύ καλό κλίμα, να περιμένουν πολύ καλά πράγματα. Ποιος είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής από την οικογένεια, εσύ? Είναι δύσκολη η ερώτηση αυτή. Είναι διαφορετικές θέσεις εγώ με τον αδερφό μου που παίζουμε. Ο καθένας είναι για το στόχο του, για την ομάδα, για το ρόλο του. Δεν θα μπορώ να απαντήσω τώρα. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.